τι είναι το οδοντικό εμφύτευμα και ποιες είναι οι ενδείξεις και οι αντενδείξεις για την τοποθέτησή του. Τα οδοντικά εμφυτεύματα ενεμφανίστησαν το 1990. Λέμε ότι φέραν μια επανάσταση στην οδοντιατρική. Είναι μεταλλική στη λίσκη από τιτάνιο στο σχήμα της ρίζας του δοντιού. Αυτά εμφυτεύονται στο οστούν της γνάθου και πάνω σε αυτά τοποθετούνται τα δόντια τα οποία μένουν στο στόμα του ασθενούς και λειτουργούν περίπου όπως τα φυσικά δόντια. Το εμφύτευμα έχει ένδειξη όπου δεν υπάρχει δόντια. Είτε είναι ένα δόντι που λείπει, μπορεί να τοποθετηθεί ένα εμφύτευμα και να αποφευχθεί ο τροχισμός των διπλανών δοντιών, είτε σε νοδότητες να τοποθετηθούν εμφυτεύματα και ο ασθενής να έχει δόντια ακίνητα ή έστω σταθερά. Οι αντενδείξεις, όταν έχουμε παριά αιματολογικά περιστατικά, λίγες είναι οι αντενδείξεις πλέον, όταν έχουμε ασθενείς οι οποίοι παίρνουν μεγάλες ποσότητες ψυχοφαρμάκων και σαν αντένδειξη το λέω γιατί αυτός δεν θα μπορεί να υποστηρίξει την εργασία αυτή, να κάνει την υγιεινή που πρέπει. Πάντως καλά θα είναι κάθε φορά σε περιστατικά που είναι επιβαρεμένα ιατρικά να μιλάμε με τον θεράποντα γιατρό του. Ποιες είναι οι διαφορές ενός φυσικού δοντιού με το οδοντικό εμφύτευμα? Μετά από δεκάδες χιλιάδες εμφυτεύματα που έχουμε τοποθετήσει στο τμήμα μας, θα μπορούσα να πω ότι το φυσικό δόντι είναι αναντικατάστατο. Το εμφύτευμα έχει θέση εάν χαθεί το φυσικό δόντι και αν θέλετε είναι η έσχατη λύση. Ο ασθενής που φαντάζεται ότι θα βάλει εμφυτεύματα και δεν θα ξανασχοληθεί με το στόμα του, δεν είναι ασθενής που πρέπει να του βάλουμε εμφυτεύματα. Το εμφύτευμα λοιπόν προσφέρει πάρα πολύ καλές λύσεις, αλλά έχει και κάποιες απαιτήσεις. Σημαίνει σχολαστική στοματική υγιεινή για να μπορεί να έχει μακροχρόνια παραμονή μες στο στόμα. Εάν ένας ασθενής καπνίζει 4 πακέτα σιγάρα τη μέρα και δεν πλένει τα δόντια του, αυτός ο ασθενής είναι η απόλυτη αντένδειξη γιατί θα χάσει τα εμφυτεύματά του. Σε 2, σε 3, σε 4 χρόνια είναι δεδομένο ότι θα τα χάσει. Άρα λοιπόν απαιτείται σχολαστική υγιεινή, συχνές επισκέψεις στο ιατρείο για να μπορεί να έχει μακροχρόνιο και καλό αποτέλεσμα. Βεβαίως θα πρέπει ο ασθενής να είναι ενημερωμένος για να έρθει να βάλει εμφυτεύματα και για να ενημερωθεί θα πρέπει να απευθυνθεί στα κέντρα που ασχολούνται με εμφυτεύματα. Θα ήθελα να πω ότι το επίπεδο των Ελλήνων οδοντιάτρων είναι πάρα πολύ υψηλό. Δεν έχουν να ζηλέψουν τίποτα παγκοσμίως, αντιθέτως έχουν να δώσουν και αξίζουν συγχαρητήρια στην Οδοντιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και της Θεσσαλονίκης για τους άρτιους επιστήμονες που παράγουν. Τι υπηρεσίες προσφέρει το Τμήμα Οδοντικών Εμφυτευμάτων και Ιστικής Αναγέννησης του Νοσοκομείου Υγεία? Το Κέντρο Οδοντικών Εμφυτευμάτων του Νοσοκομείου Υγεία ιδρύθηκε το 1990. Έχουμε 25 χρόνια, όπως προείπα, συνεχούς λειτουργίας του τμήματος. Οποιοδήποτε κέντρο εμφυτευμάτων σε νοσοκομιακό περιβάλλον έχει τη δυνατότητα να δίνει στον ασθενή μέθη. Ο ασθενής δεν καταγράφει και νιώθει πολύ πιο ήρεμος μετά την επέμβαση. Ιδιαίτερα αν το περιστατικό είναι μεγάλο και πρέπει να επιχειρήσουμε και οστική αναγέννηση. Τι είναι η οστική αναγέννηση? Όταν ο ασθενής χάνει τα δόντια του, χάνει και το κόκαλο. Υπάρχουν λοιπόν περιπτώσεις που δεν μπορούμε, δεν έχουμε ικανή ποσότητα ώστε να τοποθετήσουμε το εμφύτευμα και πρέπει να φτιάξουμε κόκαλο. Αυτό λέγεται οστική αναγέννηση.